Χάριστο Χριστοφόρου. Βρισκόμαστε στο ατελιέ του, στον προσωπικό του χώρο. Σε ευχαριστούμε που μας δέχτηκες εδώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε, εννοείται, για τη δουλειά σου. Ναι. Μια απλή ερώτηση τώρα. Ξεκινώντας ένα πίνακα, από πού παίρνεις την έμπνευσή σου? Τις περισσότερες φορές οι εμπνεύσεις μου ξεκινούν από την καθημερινότητα, είτε από συναισθήματα, κάτι που είδα, κάτι που διάβασα ή μία σκηνή που είδα κάπου στον περίγυρο μου, στο περιβάλλον μου, και με αυτό ξεκινά η δημιουργία που αρχίζω, κάνω κάποιο σκίτσο, είτε γράφω κάτι και επηρεάζομαι και αρχίζω να το δημιουργώ στον καμπά. Βλέπουμε τρεις-τέσσερις διαφορετικές τεχνοτροπίες στη δουλειά σου, τον ρεαλισμό, τον εξπρεσιονισμό. Ο λόγος που υπάρχουν και δένονται αυτά τα δύο συνήθως, ποιος είναι, έχεις κάποιο απότερο σκοπό που τα δένεις? Τις πλείστες φορές προσπαθώ να εκφράσω, να είναι πιο εκφραστική η δουλειά μου, δηλαδή χωρίς να το θέλω, τα μηνύματα που θέλω να δώσω συνδυάζουν διάφορες τεχνοτροπίες, όπως ο σουρεαλισμός, ο ρεαλισμός, και εξαρτάται και από τη διάθεση μου εμένα στο τι θα αποτυπώσω. Όπως για παράδειγμα εδώ είναι οι φιγούρες τρίτης ρεαλιστικές αλλά λίγο αναφερετικές, και υπάρχει ο σουρεαλισμός για να δώσει το μήνυμα που θέλω εγώ να δείξω στο θεατή μου. Η χρωματική σου παλέτα. Βλέπουμε και χρώμα σε κάποιους, έντονο χρώμα σε κάποια πορτρέτα σου, αλλά βλέπουμε και μαυρό-άσπρες εικόνες. Είναι εκείνη την ώρα το πώς το αισθάνεσαι? Ναι, ξεκινά από το πώς νιώθω εγώ την στιγμή ή τη μέρα, και το τι θέλω να κερδίσω από έναν έργο, δηλαδή μπορεί να θέλω να κερδίσω εκρηκτικότητα του χρώματος ή την ήπια ομορφιά του μαυρό-άσπρου, του σέπια χρωματισμούς, ή το τι θέλω να αφομοιώσει ο θεατής από την εικόνα, γιατί κάποιες φορές το μαυρό-άσπρο του δημιουργά μία ηρεμία, ενώ το χρώμα του δημιουργά έναν ενθουσιασμό, είτε πολλαπλά συναισθήματα με το χρώμα, είτε ακόμα και ένταση. Υπάρχει επίσης στα έργα σου και ο κανόνας της προοπτικής και κάπου η έλλειψη της βαρύτητας, θα έλεγα. Στην καθημερινότητα μας και στην πραγματικότητα, τη ρεαλιστική πραγματικότητα που ζούμε, υπάρχει μια βαρύτητα στον κόσμο ο οποίος περιτριγυριζόμαστε. Όμως τον κόσμο που δεν βλέπουμε, το οποίο είναι μέσα μας, δηλαδή ο πνευματικός μας κόσμος, δεν υπάρχει βαρύτητα. Άρα εγώ προσπαθώ να δείξω αυτόν τον κόσμο που δεν υπάρχει μέσα μας ή έξω μας. Όπως είναι και ο τίτλος της εκθέσης, κόσμος διανσύν, δηλαδή ο κόσμος που δεν βλέπουμε. Ωραίο, σαν καλλιτέχνης, νιώθεις ότι έχεις επηρεαστεί από κάποιους άλλους καλλιτέχνες, και αν ναι, ποιοι θα ήταν, ας πούμε, αυτοί? Και βέβαια έχω επηρεαστεί. Κάποιοι από αυτούς, ένας από αυτούς ήταν παράδειγμα ο Francis Bacon, Άγγλος ζωγράφος, οι έντονες πυνεγιές του και οι χοντρές πυνεγιές του που κάνει χάραγμα στο δέρμα, ο Σαββαδόν Νταλί με τον σουρεαλισμό του και απεικονίσεις των ονείρων του που είχε, του κόσμου που ήταν μέσα στον εαυτό του, μέσα στο όνειρο του που τα παρουσίαζε με ένα σουρεαλιστικό τρόπο. Ήμουν εντυπωσιασμένος υπερβολικά για ένα διάστημα με τον Λεωνάρντο Νταβίντσι, ιδιαίτερα η δουλειά του με τα σκίτσα του που είχε μέσα στα βιβλία του, στα notes του. Και πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε τα πορτρέτα του Ρέμπραντ και του Λούσαν Φρόιντ, ο τρόπος που χρησιμοποιούσαν το φως και τη σκιά πάνω στα έργα, και οι επιφάνειες που είχαν τα πορτρέτα τους. Στα πορτρέτα σου και εσύ έχεις, δίνεις έντονο βλέμμα από ό,τι παρατήρησα, αλλά και στις φιγούρες που κάνεις την ίδια στιγμή αφαιρετικότητα.
Εξήγησε μας το λίγο αυτό, και για αυτά τα δύο τα οποία μπορεί να θεωρηθούν τα δύο άκρα, ας πούμε. Mm-hmm. Προσπαθώ να παρουσιάσω τα διάφορα συναισθήματα, αναμνήσεις ή να ξυπνήσω ένα συναισθήμα του θεατή, και πιστεύω ότι το βλέμμα σε έναν πορτρέτο είναι η πόρτα για να διεισδύσεις μέσα στο μυαλό του χαρακτήρα που βλέπεις στην εικόνα. Σε αντίθεση με τη φιγούρα, η φιγούρα μπορεί να το δεις αυτόν μέσω της στάσης, είτε χορευτικής είτε της κίνησης του σώματος, που μπορεί να δημιουργήσει μια δική σου ιστορία για το, για το τι παριστάνει μια κίνηση στη φιγούρα. Είναι σημαντικό για σένα να καταλαβαίνει ο άλλος αυτό που προσπαθείς να διηγηθείς μέσα από ένα έργο, ή προτιμάς να τον αφήνεις να ταξιδέψει μόνος του? Για μένα είναι πιο σημαντικό ο θεατής να αποφασίσει εκείνος τι θέλει από έναν έργο, παρά να του απαντήσω εγώ. Γιατί ταυτόχρονα ταυτίζεται και ζει μέσα στο μυαλό του αυτόν τον κόσμο που δεν μπορώ εγώ να δω, που τον έχει μέσα στον εγκέφαλό του. Ναι, καταλαβαίνω. Ερώτηση κρίσεως τώρα. Θεωρείς τον εαυτό σου ζωγράφο ή καλλιτέχνη? Θεωρώ τον εαυτό μου εραστή της τέχνης, γιατί μου αρέσει και αγαπώ την τέχνη. Θα ήθελα να γίνω καλλιτέχνης σε κάποια φάση της ζωής μου. Φυσικά φλερτάρω και με άλλες τέχνες εκτός τη ζωγραφική, όπως την εικονογράφηση, τις εφαρμοσμένες τέχνες και διάφορα άλλες μορφές τέχνης. Αλλά ναι, θεωρώ ότι αυτό μου ζωγράφω προς το παρόν. Πώς θα έλεγες ή πώς νιώθεις ότι εξελίχθηκε η δουλειά σου τα τελευταία χρόνια? Είναι κάτι πολύ σημαντικό που το σκέφτομαι τον τελευταίο καιρό. Πιστεύω ότι εξελίχθηκε ραγδαία. Ιδιαίτερα βοήθησε και τα lockdown στο COVID την περίοδη, που μου δώσαν έναν αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να είμαι στο καταφύγιο μου, στο εργαστήριο μου, και να ζωγραφίζω και να δημιουργώ χωρίς distractions, χωρίς αντιπερισπασμούς. Ναι. Τι θεωρείς έναν πίνακα, πώς τον θεωρείς ότι καταλήγει να είναι επιτυχής, ας πούμε? Για μένα επιτυχία είναι όταν έρχεται σε ένα σημείο που νιώθω και λέω ότι αισθητικά και αισθητικά ο πίνακας και η ισορροπία του πίνακα με γεμίζει, και όταν έχω μάθει αρκετά από αυτόν το έργο, τότε για μένα είναι επιτυχία και είναι η στιγμή που ένας καλλιτέχνης πρέπει να σταματήσει. Πιστεύω ότι σε κάθε έργο ο ζωγράφος μαθαίνει κάτι. Είτε αυτή είναι μια τεχνοτροπία, είτε είναι η χρωματική του παλέτα, είτε είναι ο τρόπος που θα αποτυπώσει τη σύνθεση των αντικειμένων που έχει σε ένα έργο. Και όταν εγωιστική ικανοποίηση μου σαν καλλιτέχνης, τότε ναι, μπορώ να πω ότι ο πίνακας έχει τελειώσει και είναι αυτό το αποτέλεσμα που ήθελα να έχει. Ναι, κατάλαβα. Τι να περιμένουμε από σένα στο προσεχές μέλλον, δηλαδή ίσως κάτι το οποίο δεν έχεις κάνει ακόμα explore, δεν έχεις κάποια θεματολογία ίσως που θα ήθελες να δοκιμάσεις στο μέλλον? Ναι, θα ήθελα να πρώτα απ' όλα θα ήθελα να βασιστώ πάνω σε μία θεματολογία μου, να έχει περίπου την ίδια γραμμή, αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι να ζωγραφίσω αυτό που δεν έχω κάνει μέχρι τώρα, που στο μυαλό μου πώς το έχω, να δημιουργήσω έναν πίνακα τεραστίων διαστάσεων, να κάνω τη δική μου γουέρνικα. Ας ευχαριστήσουμε για την φιλοξενία εδώ στο ατελείο σου. Να πούμε ότι θα φιλοξενήσουμε τα έργα του Άριστου Χριστοφόρου στην γαλερί μας Kapopoulos Fine Arts στη Λεμεσό στις 17 του Μάρτη του 2023. Και εκεί ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει και με τον καλλιτέχνη και να απολαύσει τα έργα του
για αρκετές μέρες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ.